με το φως της ημέρας κάποιος. Καλημέρα, εδώ, Δημαρχέ. Καλημέρα, κύριε Δημαρχέ. Καλημέρα σε όλους. Πείτε μας τι ακριβώς έχει συμβεί στο Δήμο σας. Κοιτάξτε, σήμερα το πρωί μετράμε ζημιές. Ξέραμε και το βράδυ, βέβαια, τι γινόταν. Υπήρξε μια βιβλική πραγματικά καταστροφή. Μια καταστροφή την οποία δεν την έχει ζήσει ποτέ η περιοχή σε τέτοια ένταση. Το νερό ήταν απίστευτο. Εδώ βρισκόμαστε πλάι σε ένα χήμαρο, το Ζαπάτι. Ο οποίος το νερό που κατέβασε ήταν διπλάσιο. Χτες το βράδυ πλημμύρισε. Πέρασαν δύο τέτοια ποτάμια από το συγκεκριμένο μέρος. Έχει πλημμυρίσει όλο το Βραχάτι. Όποιος το γνώριζε το Βραχάτι και έρθει να το δει σήμερα, να το επισκεφτεί, θα καταλάβει ότι μιλάμε για άλλη πόλη. Πέρα όμως από εδώ, γενικά, τα φαινόμενα ήταν συνολικά σε όλη την έκταση του Δήμου. Ξεκινώντας από Χαλκί Σουλινάρη, που είχαμε και πολύ μεγάλες ζημιές στη δημοτική οδοπία και αποκόπηκαν τα τοπικά διαμερίσματα. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω, Βοχαϊκό Μπολάτι, πολύ μεγάλες ζημιές. Η Ευαγγελίστρια πλημμύρισε ολόκληρη. Ζευγολατιόπαθες ζημιές. Και εδώ Βραχάτι, σας είπα, αγνώριστο. Και εδώ και στην παραλία. Η παραλία ήταν μη. Δεν μπορούσε να περάσει κάποιος το βράδυ. Εδώ είχαμε κλείσει μαζί με την αστυνομία τον δρόμο, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος και για ανθρώπινες ζωές. Στο αποκεί κομμάτι του Δήμου επίσης, στη Μάγκα Ελληνοχώρη, πολύ μεγάλες ζημιές. Ταρσινά, πολύ μεγάλες ζημιές. Η Πουλίτσα έχει πλημμυρίσει ολόκληρη. Ένα τοπικό διαμέρισμα πολύ μεγάλο. Αυτή τη στιγμή θα γίνουν καταμετρήσεις από τα συνεργεία του Δήμου. Βέλωνε, Ράτζα, είναι λίγο ελαφρότερα τα πράγματα. Και Κρίνες επίσης πολύ μεγάλες ζημιές. Πραγματικά τώρα έχουμε ο Δήμος ανοιχτός. Έχουμε τα συνεργεία έξω. Περιμένουμε και με τα μηχανήματα που και έχουμε και από ιδιώτες που συνεργαζόμαστε. Η περιφέρεια θα μας βοηθήσει. Περιμένουμε και από εκεί μηχανήματα. Υπάρχουν πάμπολες κλήσεις για πλημμυρισμένα σπίτια. Πραγματικά πάμπολες οι κλήσεις. Και συνεργασία με την πυροσβεστική προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Σε πρώτη φάση καταμετρούμε για να δούμε πώς ακριβώς θα δράσουμε. Υπάρχει μια αντιπλημμυρική προστασία, έχουν καθαριστεί οι κήτες, είμαστε εδώ σε ένα ξεροπόταμο. Έχουμε φερτά υλικά, έχουμε πράγματα τα οποία δημιουργούν ζητήματα. Τι κάνετε, κύριε Δήμαρχε? Κοιτάξτε, να δείτε κάτι. Ο Δήμος Βελουβόχας κάθε φορά κινδυνεύει πάρα πολύ από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό ήταν τεράστιο σε έκταση, ελπίζουμε να ήταν πρωτοφανές, ήταν κάτι διαφορετικό. Το να μας χτυπήσει κυκλώνας ήταν κάτι, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι τι συμβαίνει. Από εκεί και πέρα όμως, το συγκεκριμένο ποτάμι ήταν καθαρισμένο. Αλλά έχει αλλάξει η ροή πάρα πολλών μικρών ποταμιών που κατεβαίνουν από τα ορεινά μας. Μπορεί να μην ξέρετε εσείς ακριβώς τοπογραφία, ο κόσμος καταλαβαίνει. Από στη Μάγκα, ο παντού. Μαζί με τα έργα που έχουν γίνει πάνω στην νέα Εθνική Οδό, έχουν αλλάξει οι κήτες, έχουν κλείσει μικρά ποταμάκια. Αυτό που έχουμε μιλήσει και μόνο αυτό θα σώσει την κατάσταση πραγματικά είναι το εξής. Υπάρχει σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών ένα πολύ μεγάλο αντιπλημμυρικό πλάνο για να γίνει αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου σε όλα τα επίπεδα, με εγκυβωτισμούς όλων των μικρών ποταμιών, με τη δημιουργία μιας τεράστιας υδατοδεξαμενής που θα ανασχέτει τον πολύ μεγάλο όγκο νερού στα μισά του Δήμου και διάνοιξη, εκτός από το ποτάμι αυτό που βλέπετε που θέλει εγκυβωτισμό, άλλων δύο ρεμάτων τα οποία θα βγάζουν το νερό στη θάλασσα. Από την από εκεί μεριά, εδώ βλέπετε ένα ποτάμι το οποίο καταλήγει στη θάλασσα. Από την από εκεί μεριά υπάρχει ο Περιστερώνας, ο οποίος δεν καταλήγει στη θάλασσα. Αυτό το πράγμα χτυπάει σε τείχους, σπίτια που έχουν γίνει από το 80 και δεν υπάρχει έξοδο στη θάλασσα. Και όλα τώρα, Σταύρο, Δήμαρχε, συγγνώμη για τη διακοπή, επειδή βλέπουμε και κάποια μηνύματα από την ευρύτερη περιοχή στο Ζευγολατιό. Έχουμε και καταστροφή στα χωράφια, προφανώς. Έχω δίπλα μου και τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας της Κορινθίας, τον κύριο Άγγελο Παπαγγελόπουλο. Έχει μια ευρύτερη άποψη για το τι έχει συμβεί γενικά στην Περιφερειακή Ενότητα. Υπήρχε και συντονιστικό χθες βράδυ. Υπάρχει και αίτημα για να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κύριε Παπαγγελόπουλε, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και στους άλλους Δήμους? Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Πραγματικά, όπως είπε και ο Δήμαρχος, η περιγραφή της βιβλικής καταστροφής νομίζω ότι μπορεί να δώσει μια χαρακτηριστική εικόνα του τι συμβαίνει. Θα δείτε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ που θα κάνετε ότι οι καταστροφές είναι πάρα πολύ μεγάλες και βέβαια αυτή τη στιγμή, δηλαδή τώρα που κατά κάποιο τρόπο δεν έχουμε τα φαινόμενα σε εξέλιξη, μπορεί κάποιος να μην μπορεί να καταλάβει το τι συνέβη χτες το βράδυ. Πραγματικά όλες και οι έξι δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας είχαν τεράστια προβλήματα. Βέβαια μπορούμε να πούμε ότι κυρίως τα προβλήματα, τα πολύ βαριά προβλήματα
ξεκινάγανε από το Δήμο αυτών, Βέλου Βόχας, πήγαινε στο Δήμο Σικιονίων και μετά κατόπιν στο Ξυλόκαστρο Ευρωστίνη. Παρόλα αυτά, η Περιφερειακή Ενότητα και η Περιφέρεια, με τις εντολές του Περιφερειάρχη του Πέτρου του Τατούλη, είμαστε όλοι σε γρήγορση, όλοι στους δρόμους, σε συνεργασία με τους Δήμους και προσπαθήσαμε το καλύτερο δυνατό. Όπως είπατε πολύ σωστά, έγινε χτες, συνεκλήθη το συντονιστικό όργανο. Είδαμε τα στοιχεία. Εάν σας ενδιαφέρουν, πάνω από 100 πυροσβέστες και 20 αξιωματικοί ήσαν χθες στο δρόμο. Πάνω από 20 αυτοκίνητα της πυροσβεστικής και γύρω στα 12 συνεργεία της ΕΜΑΚ ασχοληθήκανε κυρίως με αντλήσεις. Και αντιλαμβάνεστε, όλα τα συνεργεία της περιφέρειας, του Δήμου, τα μηχανήματα ήσαν όλα στο δρόμο. Βέβαια, το φαινόμενο είχε εξωπραγματικές ή τουλάχιστον ασυνήθιστες εκτάσεις. Έτσι, ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Μπορώ σε γενικές γραμμές να σας πω ότι το σύνολο του αγροτικού δικτύου είναι κατεστραμμένο. Και όταν λέω κατεστραμμένο, δεν μιλάω απλώς από μια κατάπτωση βράχων. Μιλάμε, δρόμοι έχουν εξαφανιστεί παντελώς. Σχεδόν το σύνολο των χυμάρων και των ποταμών έχουμε υπερχιλήσεις. Δεν είναι τόσο πολύ το θέμα της καθαριότητας. Αναφέρθηκε πριν από λίγο ο κ. Παπακυριάκου για το θέμα που έχουν δημιουργήσει τα έργα της ΕργοΣΕ και της Εθνικής Οδού. Νομίζω ότι θα έχουμε χρόνο, ειδικά αυτό το θέμα, να το δούμε με πολύ μεγάλο έτσι. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βαγγελόπουλε. Κύριε Παπακυριάκου, Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς, Σταύρο, παιδιά, για την εικόνα. Διπορικό συνεχίζεται. Το διπορικό συνεχίζεται. Σταύρο, σε αποδεσμεύουμε για να έχουμε και νεότερες εικόνες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στους ανθρώπους μας που παλεύουν τώρα εκεί με τις λάσπες και που προσπαθούν. Βέβαια, το βραχάκι τώρα είναι χαρακτηριστική εικόνα. Άμα σου λέει τώρα ο άνθρωπος ότι συνενώθηκαν παραπόταμοι και πλημμύρισε ο τόπος εκεί, δεν θέλει και πολύ. Δεν θέλει και πολύ. Λοιπόν, επειδή το θέμα της ημέρας είναι τα Σκόπια, έχουμε τον Νίκο το Μελέτη να συνδεθούμε μαζί του, να μας δώσει την εικόνα.